Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη με τις φαρμακοβιομηχανίες Unipharma και Intermed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabel και την υποσύστατη νέα μονάδα εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών Uniherbo, βραβεύεται σήμερα για το συνολικό της πρόγραμμα σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μια στρατηγική η οποία περιλαμβάνει στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε απομακρυσμένες περιοχές, προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και στήριξη της νέας γενιάς. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Σταμάτης Λυγίζος, Sales and Marketing Director Unipharma SA, και την βράβευση θα κάνει ο κύριος Γιάννης Ιφαντόπουλος, καθηγητής οικονομικών της υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θερμά συγχαρητήρια για την απόψινή εκδήλωση, γιατί απόψε βραβεύεται η πρωτοπόρα γνώση, η καινοτομία, η αριστεία. Τρεις εκφράσεις που τις είχαμε ξεχάσει στα πανεπιστήμια μας και διώχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έπρεπε αυτός ο οποίος είχε διακριθεί στην αριστεία να κρατήσει τη σημαία. Ξεχάσαμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει «Towards a knowledge-based society», προς μια κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας. Τα πράγματα όμως αλλάξανε και απόψε γιορτάζουμε αυτή που λέγεται νέα γνώση, καινοτομία, δραστηριότητα, επένδυση. Η αποεπένδυση της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ήταν στις εγκαταστάσεις και σε επενδύσεις των βιομηχανικών εταιριών. Η μεγαλύτερη αποεπένδυση ήταν στα παιδιά μας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, που έφυγε στο εξωτερικό. Καιρός με αυτές τις εκδηλώσεις να γυρίσουν πίσω και να δώσουν τον οβολό της γνώσης στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμα φορά για τη σημαντική διάκριση επιχειρηματικής αριστείας Άλφα Σύνδεξ 2019, μία διάκριση που αφορά στο συνολικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιριών Τσέτη. Ένα δυναμικό πρόγραμμα εχμής, το οποίο εκπορεύεται από τη διοίκηση με επικεφαλής τόσο την κυρία Ιουλία όσο και την κυρία Ειρήνη Τσέτη και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους εργαζομένους. Το σύνθημα που κυριαρχεί στον όμιλο είναι το UNTI Care. UNTI που σημαίνει Unipharma and Intermed, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει εσύ και εγώ μαζί, μοιαζόμαστε. Ωφέλιμες δράσεις για τις κοινωνικές ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του οικοσυστήματός μας, καθώς και ενέργειες για τη νέα γενιά με στόχο να μπορέσουμε να την κρατήσουμε στην Ελλάδα και να αντιστρέψουμε την αιμορραγία της μετανάστευσης. Όλα αυτά βρίσκονται σε προτεραιότητα στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου μας. Όλα αυτά αποδεικνύουν τόσο τη στόχευσή μας αλλά και την υπεύθυνη στάση μας. Όμως, κορυφαία πολιτική μας ευθύνη αποτελεί το γεγονός ότι στα χρόνια της βαθιάς ύφεσης στην Ελλάδα, η διοίκηση του ΟΦΕΤ όχι μόνο δεν απέλησε, αλλά το αντίθετο, έδωσε εργασία σε πάρα πολύ κόσμο. Από 190 εργαζομένους που ήμασταν το 2009, περίπου στην αρχή της κρίσης, σε 10 χρόνια μέσα, το 2019, αγγίξαμε τους 530 εργαζομένους. Και όμως συνεχίζουμε, καθώς το 2020 μία ακόμα μονάδα να μην ήταν να προσθεθεί στο χαρτοφυλάκιο του ΟΦΕΤ, μαζί με την Unipharma, την Intermed, αλλά και την εμπορική μας εταιρεία στην Κύπρο, τη Pharmabel. Η εταιρεία αυτή είναι η Uniherbo, μία νέα επένδυση που αφορά στην χείληση φαρμακευτικών φυτών, το οποίο θα λειτουργεί ταυτόχρονα όμως και ως Ινστιτούτο Μελέτης τόσο για φοιτητές όσο και για επιστήμονες. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι θα ήθελε η ίδια η διοίκηση να παραλάβει το βραβείο, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έκθεση στη Φραγκφούρτη, σε διεθνή έκθεση στη Φραγκφούρτη. Σας ευχαριστεί όμως πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι μαζί εκ μέρους του ομίλου που μας δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε.